Τώρα όλος ο περίγυρος, όποιος και να είναι, η οικογένεια, οι φίλοι κτλ. Έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα την οποία εγώ θα καλούμε να την υπερασπίζουμε για πάντα, ακόμα και αν δεν το θέλω. Ή είναι μόνο η ιδέα της υπογραφής, τι? Όχι, είναι η δέσμευση. Η δέσμευση και των οικογενειών, των σογιών που ανακατεύονται. Αυτό. Όχι η δέσμευση όμως με έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να μην είχατε δεσμούς στη ζωή σας. Μ' άρεσε να φεύγω. Γιατί? Βαριόμουν. Αλήθεια, yeah. Πάντα. Κάποια στιγμή χάνει το ενδιαφέρον του. Κάτι μικρές λεπτομέρειες στη συμβίωση που μπορεί να είναι ανεπαίσθητες, που είναι σημάδια ότι πρέπει... Εντάξει, όμως αυτή είναι και η ζωή. Εντάξει, όλα τα πράγματα έχουν τη φθορά τους. Ναι, δεν μ' αρέσει η φθορά. Παρόλο που φθύρομαι... Δεν συμβιβάζεστε λοιπόν. Γερνάω. Η φθορά δεν μ' αρέσει. Η φθορά στις σχέσεις. Όχι, με σκοτώνει. Ναι, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να μένουμε και μόνοι μας, επειδή ξέρουμε ότι μοιραία θα έρθει και η φθορά σε μία σχέση. Εντάξει, ο έρωτας είναι μία ιστορία με πολύ σπουδαίες στιγμές. Και πολύ δυστυχία. Όχι πιο πολύ δυστυχία από τις ωραίες στιγμές. Τι μετράς στο τέλος, κάποιες στιγμές? Όταν κοιτάμε πίσω παλαιότερες σχέσεις μας, δεν μένουμε στα ωραία κομμάτια, δηλαδή μπορεί να λέμε, μπορεί να πεις ότι, ωραία, πώς κόλλησα εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά το πρώτο πράγμα που σου έρχεται είναι οι στιγμές που σε κάνουν να χαμογελάς, που λες, ωραία ήταν τότε αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν σκέφτεσαι ποτέ ότι, δεν ξεκινάς πρώτη σκέψη να λες, άντε μωρέ που έχασα, ξέρω εγώ, 3 χρόνια με αυτόν τον, έτσι κι αλλιώς και τα λοιπά, που τελικά ήταν ένας... Νομίζω πως δεν το... Δεν πάντα λες, ωραία πέρασα, ξέρω εγώ, στη ζωή μου, γιατί στιγμές, έκανα αυτό που στιγμές, ήθελα. Ήταν κάποιες στιγμές, κάποιες στιγμές, έτσι, γιατί οι έρωτες, τα πάθη, έχουν αγωνία. Αυτό είναι ο έρωτας όμως. Ναι, που είναι πολύ ακριβά πληρωμένα. Καλά, και κάποια εντάξει. Στιγμή αυτά τελειώνουν. Η φθορά αρχίζει πολύ γρήγορα. Όταν τον παρακολουθείς τον άλλον, και εγώ δεν μπορούσα να κάνω πολύ με ανθρώπους, και γενικότερα όχι μόνο έρωτες, με σχέσεις. Γιατί πάντα, χωρίς να το θέλεις, λίγο ακτινογραφείς τους άλλους και ξαφνικά το παραμικρό σου διαλύει τα πάντα. Αυτό τώρα ισχύει έτσι όπως τα βλέπει Ντίνα Κόνστα σήμερα, δηλαδή 17 χρονών. Έτσι ήσασταν σαν χαρακτήρας. 20. Άντε να μην...